Το πρώτο διοκόμενο έγκλημα είναι ο εμπρισμός, που φτάνει περίπου το 42% των εγκλημάτων που τελέστηκαν στο διάστημα 2015-2020. Το σύνολο των υποθέσεων που μελετήθηκαν φτάνουν περίπου τις 10.000 ανά έτος. Από αυτές όμως, μετά από αποδελτίωση, καταλήγουμε περίπου στα 300 εγκλήματα περιβαλλοντικά ανά έτος. Οι υποθέσεις που εμείς έχουμε αναρτήσει σε γεωπληροφορικό χάρτη είναι γύρω στις 650, 530 είναι από τα δικαστικά αρχεία, 120 περίπου τώρα οι αριθμοί είναι από διοικητικά αρχεία. Στη Δυτική Κρήτη διαφοροποιείται ελάχιστα η εικόνα. Έχουμε πάλι αυτά τα 5 εγκλήματα να πρωταγωνιστούν, συν την παράνομη δόμηση, η οποία έχει ένα πολύ σημαντικό μέρος. Εντύπωση μου έκανε επίσης ότι παρότι είχαμε 2 αναθεωρήσεις του ποινικού κώδικα, δεν προστέθηκαν διατάξεις περιβαλλοντικές. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, έχουμε γύρω στις 20 διατάξεις στο ποινικό δίκαιο περιβαλλοντικές. Στην Ελλάδα έχει μείνει πλέον μία, αυτή του εμπρισμού. Αφαιρέθηκαν αντίθετα διατάξεις, όπως αυτή που αφορά στη δηλητηρίαση πηγών και τροφίμων. Από τα αποτελέσματα του παρατηρητηρίου είδαμε ότι δεν διαφοροποιείται καθόλου η εγκληματικότητα εντός και εκτός natura. Στις δικαστικές αποφάσεις έχουμε μία στις 2 υποθέσεις περίπου να αναβάλλεται. Έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό που άγγιξε και το 11% να πάβει η δίωξη λόγω νομοθετικών πρωτοβουλειών που πάρθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και συγκεκριμένα διατάξεων του 44-11 του 16. Οι μισές υποθέσεις δηλαδή οδηγήθηκαν στην δικαιοσύνη και δικάστηκαν. Ακριβώς. Οι άλλες μισές δεν οδηγήθηκαν. Νέοι οδηγήθηκαν, αναβλήθηκαν και σε ένα μεγάλο ποσοστό 7-11% κειμενόμενο μέσα στην πενταετία, όπου έπαυσε η ποινική δίωξη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν παράνομη θύρα εκτός κυνηγετικής περιόδου μέσα στο φράγμα από Σελέμη, όπου έπαυσε η δίωξη λόγω του 44-11 του 16. Βλέπουμε δηλαδή σε όλη την αλυσίδα της δίωξης ουσιαστικά να δένονται τα χέρια, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, και του προανακριτικού, ο οποίος θα φτιάξει τη δικογραφία για να φτάσει στο δικαστήριο να τη στείλει, και του εισαγγελέα έδρας, αλλά και του Προέδρου, οι οποίοι είναι αναγκασμένοι λόγω νομοθετικών πρωτοβουλειών να παύσουν τη δίωξη. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο επίσης παρατηρήθηκε από το παρατηρητήριο. Πρώτα απ' όλα ευαισθητοποίηση. Ευαισθητοποίηση ότι η Κρήτη έχει 54 περιοχές, πολύ σημαντικές, είναι καταφύγια ζωής, δηλαδή εδώ αναπαράγεται ζωή. Έχουμε το μεγαλύτερο πληθυσμό γηπών σε όλη την Ευρώπη. Έχουμε λοιπόν μια πολύ μεγάλη ευθύνη για τη διατήρηση αυτού του είδους.